Très bien. Le voyage ne commence pas seulement à Missolonghi, mais le voyage commence effectivement à travers des endroits très représentatifs de l'art grec, de son histoire, et une fois de plus, le point commun, το κοινό στοιχείο με το Μεσολόγγι είναι ότι και αυτό το κομμάτι της Ελλάδας αντιστέκει. Nous sommes à Syphlos. Μίλησέ μας λίγο για αυτή τη φωτογραφία της Σύφλος. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι μια φωτογραφία που συμπυκνώνει όλη την ιστορία της Ελλάδας. Αυτή η κολόνα, μόλις την είδα η αρχαία, είναι στο κάστρο της Σύφλος, το τυχισμό και το ελληνικισμό μάλλον. Μαζί με την εκκλησία και οι δρόμοι είναι, πιστεύω, συμπυκνωμένη όλη η διαδρομή της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό που λέμε μια φωτογραφία που να πει χίλια πράγματα. Εδώ είμαστε στους Δελφούς. Εδώ είναι οι Δελφοί πράγματι, με μια διαφορετική ματιά. Δεν την ξέρουμε αυτή την οπτική γωνία σήμερα. Είναι ένα σημείο αναφοράς, είναι όντως ο όμφαλος της γης. Le nombril du monde, le centre du monde. Bon, évidemment, vous connaissez Météor. Qui n'a pas vu des photographies de Météor? Qui se souvient du film avec Philippe Noiret, On a volé la crise de Jupiter. Philippe Noiret disait encore. Mais les météores avec ce grain, les météores qui, curieusement, sont quasiment à hauteur d'un photographe géant. Elles ne sont pas en contre-plongée. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είσαι σχεδόν στο ύψος του βουνού. Λες και ένας γίγοντας φωτογράφος. Δεν ξέρω τι πήγες για να έχεις αυτή την τοπική γωνία. Γνωρίζω πολύ καλά, διότι επικοινωνούσα όταν ήμουν στα μετέωρα και λέω, Νίκο, σηκώνομαι το πρωί γιατί θέλω να δώσω τα μετέωρα με πολύ λίγο φως, με ακτίδες του ηλίου, να κάνω αυτό το... και με πολύ κόκκο. Να είναι όπως είναι σε ακραία η ζωή μας και όχι. Είμαι από τους φωτογράφους που δεν μου αρέσει να ωραιοποιώ τα πράγματα, αλλά μπορούσα να δίνω το βάθος των πραγμάτων. Αυτό έκανα μία απόπερα. Και πάντα όταν φωτογράφιζα, ειδικά τα τελευταία εξάμεινα, μιλούσα συχνά στο τηλέφωνο με τον Νίκο για να μπορέσουμε να μπορέσουμε να συγχρονιστούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτό το αποτέλεσμα. Dans la tradition grecque, byzantine et l'orthodoxie, évidemment, les prêtres jouent un rôle important. Mais oubliez le dogme. Ξεχάστε το dogme. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καθαρή ψυχή. Έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του, αναζητώντας κάτι. Κάθε ρητίδα του στο πρόσωπό του είναι μια προσευχή μια χρονιά που πέρασε. Ο ησυχασμός ξεπερνάει το δόγμα και την θρησκεία. Ο ησυχασμός είναι μια παράδοση που πηγάζει την έμπνευσή της από την αρχαιότητα, εκφράζεται σήμερα μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά έχεις πάρει, ουσιαστικά έχεις αποτυπώσει μια σπάνια στιγμή, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να μιλάει σε κάποιον, σε κάποιον στον Θεό, αλλά δεν είναι η κλασική φωτογραφία που θα μπορούσε να κάνει έτσι. Κάτι βγαίνει από μέσα. Ενώ είναι κουρασμένος από τις προσευχές, βλέπεις τη δύναμη του, την αισθάνεσαι. Cette force à travers les icastes est assez impressionnante parce que cet homme est apparemment coupé du monde parce qu'il ne vit pas dans la société, mais pourtant son regard est connecté au monde. Et c'est là où l'artiste a su faire la différence. Και μπαίνουμε στο Μεσολόγγι και χρησιμοποιώ εδώ μια εικόνα που είναι σημείο αναφοράς, διότι το Μεσολόγγι περιβάλλεται από μια λιμνοθάλασσα, αυτή την πλατιά τη μεγάλη που λέει και προς τις Βαλαμάς, σημείο αναφοράς της περιοχής, που είναι επίπεδη εντελώς, flat, έχει ορίζοντα, προοπτική, αλλά το σημείο αναφοράς είναι το βουνό, το συγκεκριμένο, η Βαράσοβα, οπότε λέει όντως εδώ είναι Μεσολόγγι. Μαύρα συνεχίσουμε. Και το πρώτο κομμάτι δεν είναι τίποτα άλλο, μια τιμή στους εκείνους που χάραξαν την ιστορία με το γεγονός που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες των Βαΐων, το γεγονός της ελληνικής εξόδου. Θα ήθελα να πω μια προσωπική άποψη, ότι το γεγονός της εξόδου δεν είναι μόνο εθνικό, είναι πανανθρώπινο. Είναι πανανθρώπινο, διότι αυτοί για την αξιοπρέπεια δώσανε και για την ελευθερία δώσανε τη ζωή τους.
Γι' αυτό και προσέλκυσαν και συγκίνησαν αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους του πνεύματος, όπως είχαμε πριν. Εδώ λοιπόν είναι ένα παιχνίδι, σε μία έκθεση μπορώ να το παρουσιάσεις όλα. Στο βιβλίο υπάρχουν όλες οι φωτογραφίες που είναι σαν, έτσι ακριβώς, σαν περιήγηση. Εδώ λοιπόν μπροστά μια μικρή συγκινείται μπροστά στον πίνακα του Ντελανσάκ. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ντελανσάκ ήταν ο μαθητής του Ντελακρουά, ο οποίος εμπνεύστηκε αυτά που άκουσε από τους πυρηγητές που έγιναν στο Μεσολόγγι και έχει ζωγραφίσει παιδιά τη μάνα η οποία έχει σκοτώσει τον Τούρκο, σκοτώνει το παιδί της, είναι έτοιμη να αυτοκτονήσει για να μην πέσει μόνο και μόνο για την αξιοπρέπειά της. Εδώ είναι ένα παιχνίδι του ζωντανού, το σήμερα με το παλιό. Αυτό ο Γάλλος γλύπτης, και αυτό δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, συγχωρήστε με. Γιατί όλα τα μεσολογητόπουλα τη μέρα της εξόδου φορούν τις στολές και εδώ μια μικρή αποκαμωμένη, η κόρη μου ήταν όταν πήγα να την πάρω, ήταν κουρασμένη, συμμετείχε στην παράδοση και μου ήρθε εμένα η έμπνευση και της λέω κάτσε δίπλα παιδί μου να σε φωτογραφίσω, διότι λέω μάλλον μοιάζεται με αυτή την κοπέλα ας πούμε. Και ήθελα να παίξω το ζωντανό με το αυτό. Σας κουράζω. Όχι, Νικόλα, εσύ θα τα πεις. Μια χαρά, αντιθέτως, θα συνεχίσω. Λέει ένας κύριος με ενδιαφέρει αυτό το πρόσωπο. Τι σημαίνει. Πολύ ωραία. Αυτό το παιδάκι μόλις έχει βαφτιστεί. Ναι, Νικό. Εδώ πήγαμε στην ενότητα των πανηγυριών. Πανηγύρια, γιατί στα πανηγύρια εμείς βαφτίζουμε κιόλας. Και το παιδάκι εδώ είναι προφανώς ένα τσιγκανάκι της περιοχής. Τα οποία τα κρατάνε και περιμένουν κάθε χρόνο. Έθιμο. Στο πανηγύρι έρχονται και τα βαφτίζουμε. Ή στον Εσσινιό ή στην Αγία Γάθη. Και έχουν βαφτίσει και όλοι. Μόλις βγήκε από τον Κολυμβήθρα, μου έκανε εντύπωση το μάτι του. Σε συνδυασμό με τα λάδια και τα νερά που δίνουν μια άλλη υφή στο δέρμα του. Με συγκίνησε αυτή και είναι από τα αγαπημένα μου έργα. Εδώ δεν έχω παρά το λεβέντι, του Καμαρώνο. Είναι στον τάφο του Μάρκο Πότσαρη. Ναι, είναι στον τάφο του Μάρκο, πολύ σωστά. Εδώ δεν είναι κάποιος, εδώ δεν είναι κάποιος άλλος, είναι το στιγμή του φλερτ. Εδώ έγινε το φλερτ. Τότε που το γνωριστήκαμε πιο κοντά. Βέβαια εδώ, ξέρετε για να εξηγήσουμε, δεν έχει να κάνει με κάτι φολκλωρικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Μιλούσα για, ξέρεις, ενέργεια που ξεκινάει από την αρχαιότητα. Έχουμε βρει κάποια αρχαία στην περιοχή, όπου οι Έλληνες της περιοχής, δεν ξέρω ποιο ήταν το όνομά του, η Εντολή πρέπει να ήταν τότε, είχαν τύμπανα, αυτά που έχουμε εμείς σαν ταούλια, και αδλούς, αυτά που έχουμε εμείς σαν πίπιζες. Γκάιντα, ξέρω, είναι ο ήχος της γκάιντας, αλλά λέγεται πίπιζα. Για μας είναι κάθαρση. Έχω τρεις μέρες και τρεις νύχτες ερχόμουν από παιδί. Από παιδάκι, από 10 χρονών. Ο πατέρας μου δεν ντύθηκε ποτέ. Ο παππούς μου δεν ντύθηκε. Ο προπάππους μου ήταν καπετάνιος. Είμαι 10 χρονών, περνάνε έξω από το σπίτι ένα καλοκαίρι, 22 Αυγούστου, ακούω τον ήχο και τρέχω από πίσω τους, δεν ξέρω γιατί είναι στο DNA, στα γονίδια. Σκεφτείτε σαν από αυτό, που έχει πει και από την Πεσετφέτ, de la Saint-Agathe, και comme les autres fêtes de Saint-Simon, qui est l'autre fête de Saint-Agathe, de Missolonghi, ça c'est la fête du village de mon père. J'ai 10 ans. Mon père n'a jamais participé à cette fête. De loin, une dame, mais n'a jamais porté le costume. Porter le costume, c'est porter aussi toute la part éthique et le poids de la tradition que tu dois avoir en toi, et tu as une responsabilité par rapport à ceux qui l'ont porté avant. Dépassons le côté folklorique, nationaliste, on n'est pas là-dedans. On est dans une recherche, dans une quête de vérité, et peut-être dans une catharsis. J'arrive, j'ai 10 ans, moi je viens de Paris, je suis en vacances là-bas, ils passent devant moi, les musiciens ambulants avec les gitans et ceux qui sont avec les costumes, et je ne sais pas pourquoi je les suis, et je ne les ai jamais quittés. L'année d'après, j'ai mis le costume, j'ai été capitaine à 30 ans, c'est 3 jours et 3 nuits. Alors, nous rendons hommage à Sainte Agathe, qui est une sainte sicilienne, c'est pas une sainte grecque, c'est la seule église c'est une sainte aussi reconnue par l'église orthodoxe, mais c'est la seule petite église qu'il y a sur une montagne, 3 jours et 3 nuits. On fait danser des milliers de gens qui viennent, toutes les classes sociales, tous les styles, toutes les couleurs, des gitans, des grecs, de tout ce que vous voulez. Et on est tous logés à la même enseigne. Et on est dans le partage, pour à la fin se retrouver. Et quand je terminais ces 3 jours de pèlerinage, où j'étais épuisé,
où j'avais les doigts de pied en sang, brûlés par les armes, parce que c'est très lourd, tu pèses 110 à 1515 kilos quand tu portes toutes les armes. Je rentrais à Paris, j'avais une conférence de presse avec des chanteurs, Céline Dion, peu importe, mais j'avais encore les corps aux pieds par les tsaroukia. Aller expliquer ce que je faisais la veille. Impossible. Mais j'en avais besoin pour rentrer dans l'arène médiatique et ne pas me perdre. C'était mon fil d'Ariane. Et ça, je voulais vous l'expliquer. Et il était là, à ce moment-là, je devais être très bourré, je pense, là. Hein. Je pense que... Mais j'étais très heureux, surtout. C'est du 22 au 25 août. Voilà, là aussi. Mais on est tous pareils. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de mec connu, il n'y a pas de flic d'Athènes, de riche, de pauvre. Tu portes les armes, et tu les portes comme un sacerdoce. Et tu fais ton chemin. J'adore cette photo. Ça... C'est la photo du génie de Artikos. Parce qu'il n'a pas posé le gamin. Il passait, et Artikos était là, et clac, l'ombre. Regardez ce monde superposé de visible et d'invisible. Orato ke orato. Statik ke kinesi. Artikos. Απλώς ήθελα να πω ότι το πανηγύρι, δεν ξέρω τι είπε ο Νίκος, για μας είναι βίωμα, είναι κάθαρση, είναι χαρμολύπη, γι' αυτό και βλέπετε για μια ώρα καθόμαστε και λέμε πένθημα τραγούδια και εκεί μετά αρχνάει ο Διόνυσος μέσα μας, έκσταση μιλάμε. Ένα σημαντικό κομμάτι της μυθολογίου είναι το αλάτι. Το λέει και ο τίτλος του βιβλίου «Λίμνη Ταλατιού και των Αναμνήσεων». Λοιπόν, εδώ είναι δύο στιγμές από τη ζωή της Αλικές. Vous connaissez le sel Kalas, le fameux sel Kalas. Il vient de là. Kalas, elle vient de là, elle vient de Mizolongi. En fait, vous savez, c'est... Je vais me mettre par là parce qu'il y a le son qui fait un larcène. C'est tout le paradoxe. On en revient au visible et à l'invisible. C'est-à-dire que le sel, généralement, c'est pas quelque chose de très noble dans l'absolu. En même temps, on ne peut pas vivre sans sel. Si tu en prends trop, tu es carbonisé, le sel te brûle. L'autre paradoxe, c'est toi là, tu vois. Ou après, c'est qu'il y a une autre, il y a une chrysaphie, mais tu ne peux pas vivre sans ça. Tu mets la chronia à Dodis, ou non, tu le verras en montagne de sel devant toi, comme si c'était un décor totalement lunaire, comme si on était sur une autre planète, en plein mois d'août, t'as des mondes... Oui, ça commence... Archisto Mayo, c'est quelque chose, hein? Okay, ça commence au mois de mai, on commence à faire la montagne, et jusqu'à la fin de l'été, ça part dans le monde entier. Il y a une culture des gens qui travaillent le sel. C'est des taiseux, généralement. C'est pas des babars. Et en même temps, ce sont des gens qui observent. Des gens qui arrivent à te traverser dans ton âme avec un seul regard. Qui gardent l'essentiel. Où la posture sociale n'a aucune importance. Et ce sont des gens aussi qui vieillissent vite. Regardez le regard des pêcheurs dans quelques instants. Mais dont le cœur est plus jeune que le nôtre. Et c'est tout le paradoxe. Tu arrives, toi, de ta capitale occidentale, tu arrives de Bruxelles, tu arrives de Paris, et tu es là, tu es tout blanc, tu es protégé. Eux, ils sont brûlés, fatigués. Et en même temps, ils ont une éternelle jeunesse en eux. Parce qu'ils connaissent le prix de la vie. Cette vie. Le prêtre, toujours, c'était assez drôle parce que quand il m'avait envoyé le mail, il m'avait dit, on va dire une chèvre. Quand il prend la forme, son corps prend la forme des chèvres dans la montagne. Parce que c'est vrai. Parce qu'il y a quelque chose de très drôle. Il a 85 ans, ce moine. Et il arrive, il fait ça tous les jours. Il monte, il redescend. Comme si de rien n'était. Alors, entre trois chèvres et trois plantes sauvages. Alors, ça c'est Avaraso, hein. C'est une messe parce qu'ici, en fait, il y avait une grande communauté religieuse il y a quelques siècles qui n'existe plus. Et pour rendre hommage à ce qui a existé comme élévation spirituelle, une fois par an, ils se retrouvent et ils font une messe en plein air. Ma mère est née derrière cette montagne d'air. Δίπλα στο Μεσολόγγι, σας είπα, το βαράσωμα, το βουνό, το βραχώδες αυτό βουνό, είναι από τη μια μεριά προς τη θάλασσα, είναι σκαλισμένο με τρύπες. Μέσα εκεί παλιά υπήρχε μοναστική πολιτεία. Ήταν το Άγιο Όρος του Νότου. Και σήμερα με τις ανασκαφές έχουν βρει αρκετά ερείπια από εκκλησίες.
Και κάθε χρόνο γίνεται μια λειτουργία του Αγίου Νικολάου το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία, τέλος Ιουνίου, Ιουλίου, κάπου εκεί ήταν. Και φέτος πήγα για πρώτη φορά και είχα τη χαρά και την τιμή να βγάλω αυτή τη φωτογραφία που για μένα είναι σημείο αναφοράς. Γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει, δεν ξέρω, σπάνια μιλάω για τις φωτογραφίες μου. Ψυχές. Αλλά είναι οι γραμμές, οι ψυχές, δεν ξέρω μου, και γι' αυτό και συγκαταλέγω και μέσα στην έκθεση, ας πούμε. Και εδώ μπαίνουμε στο κομμάτι, το ζωντανό κομμάτι της θάλασσας με την λιμνοθάλασσα. Την χιλιοτραγουδισμένη λιμνοθάλασσα που την δίνω ζωντάνια πέραν δύο είδη κυκλοφορούν εκεί. Τα πουλιά και, και οι άνθρωποι, οι ψαράδες. Εδώ λοιπόν βλέπετε στιγμές, τίποτα άλλο δεν μπορεί να πω εγώ. Μόνο να πω δύο πράγματα. Δύο, ακόμα υπάρχει παραδοσιακή αλληλεία. Μερικοί. Βλέπετε λοιπόν στα γεφύρια τριτολικού που περνάει η λιμνοθάλασσα από κάτω, πολλοί κάτοικοι επιμένουν παραδοσιακά και με τα καμάκια κάθονται και σημαδεύουν τα ψάρια που θα περάσουν ακόμα. Ένας άλλος τρόπος παραδοσιακός είναι το λεγόμενο σταφνοκάρι. Αυτό που υπάρχει στην Ινδονησία ακόμα, αρχαίγωνο, αν το έχετε δει στις εγκυκλοπαίδες ή στα ντοκιμαντέρ. Υπάρχει ακόμα στο Μεσολόγιο. Όταν υπάρχει ταραχή στη θάλασσα και χάνονται, υπάρχει ο πυθμένας, θολώνουν τα νερά, χάνονται τα ψάρια, μπερδεύονται, οπότε οι ψαράδες ρίχνουν τα δίχτυα κάτω και σιγά σιγά τα σηκώνουν και παίρνουν τον καρπό. Εδώ είναι ένα παιχνίδι, ο ενθουσιασμός του νέου στο πρώτο του ψάρεμα με το καμάκι. Εμείς παλιά Νίκο, όταν ψαρεύαμε, πηγαίναμε, τι κάναμε, παιδιά, δεν είχαμε, πώς το λένε, καμάκια. Αυτό το του Ποσειδώνα, το την τρίαινε έτσι προς τον εντύπη. Τι κάναμε, παίρναμε τα πυρούνια, τα χτυπάγαμε και από την καμπύλη την κάναμε ευθεία και τη δέναμε σε ένα καλάμι και ψαρεύαμε έτσι, ας πούμε. Κάπως αυτό συνεχίζεται ακόμα γιατί είναι και αγκολητικό. Εμείς με τον Κώστα δεν ψαρεύαμε, δεν ξέραμε, πηγαίναμε για γαρδέλια. Και μας κυνηγάγανε γιατί ήταν αγκολευμένο. Με αξό, με αξό. Η λιμνοθάλασσα, ξέρετε, ο ποιητής, ο Παλαμάς, νομίζω, μιλούσε πάντοτε για μία ουσία και μία οντότητα γλυκόπικρη. Γιατί είναι και ασπρόμαυρη φωτογραφία της δίνει αυτή την υπόσταση. Έχει κάτι που σε... κάτι μεταξύ νόστου, νοσταλγίας. Αλλά όχι, δεν είναι ποτέ, δεν υπάρχει ποτέ βαριά κατάθλιψη της φωτογραφίας. Ίσως λίγο σπλήν. Μελαγχολία, το σπλήν του Μποντλέρ, εκεί αγγίζεις κάτι, γιατί ο 19ος αιώνας στο Μεσολόγιο και στην περιοχή είναι ακόμα, έχουμε σχέση δυνατή μεταξύ της Δύσης στο 19ο αιώνα και αυτό το κομμάτι της Ελλάδος. Η λιμνοθάλασσα έχει ένα αυτό πιο όμορφο ηλιοβασιλέματα της Ελλάδος, πραγματικά. Έχουμε δει καταπληκτικά στη Σαντορίνη, στο Ιόνιο, έχει απίστευτο, όλη η Ελλάδα είναι ένα ποίημα, δεν είναι το Μεσολόγιο καλύτερο από την άλλα μέρη της Ελλάδος. Αλλά με τον τρόπο του, όπως σας έλεγα πριν, αντιστέκεται. Είναι σε ένα θέατρο, ένα σκηνικό θέατρο που σου υπενθυμίζει σίγουρα ότι είσαι περαστικός. Διότι ο Βαρκάρης μπορεί να είναι και ρομαντικός όταν έχεις να μοιραστείς με μια όμορφη ψυχή, παρουσία, ένα ωραίο τοπίο, αλλά ο Βαρκάρης είναι και ο Χάρος που έρχεται όταν διασχίσεις τον Αχαίροντα και σου ζητάει τον οβολό. Ακόμα και εκεί πρέπει να πληρώσει, παιδί μου. Τι να πω. Αυτή η φωτογραφία επίσης είναι, αντικατοπτρίζει αυτή την γλυκόπικρη αίσθηση του Μεσολογγίου. Στο Μεσολόγιο οι άνθρωποι όταν γλεντάνε, κλαίνε και γελάνε. Σπάνιο. Παράδοξο. Cette photo est assez représentative de l'état d'esprit qui règne dans cette région. Et qui est aussi l'un des maîtres mots pour terminer de l'œuvre de Vassilis Artikos. En grec, ça se dit hagmolipi. C'est quelque chose qui dépasse l'aigre doux. Quand nous faisons la fête, on pleure parce qu'on est ému, on pleure parce qu'on sait qu'on est de passage, on pleure parce qu'on sait qu'on va perdre, et en même temps, on rit parce qu'on honore les moments magiques de la vie. Et je crois que c'est ça qui résume l'œil et la démarche de cet artiste. C'est à la fois se souvenir et en même temps espérer. Merci infiniment d'avoir été des nôtres ce soir.
C'était super émouvant pour nous, ήταν πολύ συγκινητικό για, για τον Βασίλη και για μένα το να μοιραστούμε ένα κομμάτι από την πατρίδα μας και ένα κομμάτι από την καλλιτεχνική σου υπόσταση και την έμπνευσή σου που είχες και από παιδί, γιατί ο Βασίλης είναι και ζωγράφος, καθηγητής, έχει πολλά πράγματα στη ζωή του. Αλλά αυτό που μένει για μας και για μένα, πέρα από τη τηλεόραση, πέρα από όλα αυτά, ωραία είναι αυτά, είναι το να σας διηγηθούμε μια ιστορία από ένα μέρος όπου η λάσπη δεν την πετάμε, την κάνουμε φάρμακο. Όπου το ιόδιο που αναπνέουμε και η μυρωδιά της λιμνοθάλασσας που άλλος μπορεί να πει «Αχ, τι μούχλα είναι αυτή», εμάς μας ταξιδεύει. Όπου το αλάτι που συμβιβάζεται και που συνήθως ταυτίζεται με κάτι υποδεέστερο, σε μας είναι χρυσάφι. Άρα τι παράγει το Μεσολόγγι? Κάποτε λέγανε κομικά ψάρ, κνούπ και όλα τα άλλα. Εγώ θα σας πω ότι παράγει παιδιά ή ανθρώπους με ψυχές καθαρές. Ανθρώπους που ελπίζουν, ανθρώπους που ρεμβάζουν μέσα τους και δεν ξεχνούν. Ποιητές, παλαβούς, γιατί και εμείς είμαστε οι πρώτοι νομίζω, με την καλή την έννοια. Και ελπίδα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.